Θα έλεγα street photographs με, από διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Και η ιδέα να την πραγματοποιήσω αυτή την έκθεση ήταν η ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει. Λόγω των συνθηκών των τελευταίων χρόνων τα ταξίδια έχουν γίνει δύσκολα, αρκετός κόσμος φοβάται, αρκετός κόσμος το σκέφτεται πάρα πολύ να ταξιδέψει, δεν ταξιδεύει όπως τα προηγούμενα χρόνια και το θεώρησα μια ευκαιρία να τον ταξιδέψω εγώ μέσα από τις φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα πάμε από πού μέχρι πού άραγε και αν και η Ελλάδα είναι μέσα στους προορισμούς σας. Έχει, επί της ουσίας μάζεψα κάποιες φωτογραφίες γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος, οπότε ο αριθμός των φωτογραφιών θα είναι γύρω στις 25-26. Έχει από το Λονδίνο μέχρι το Βερολίνο και μέχρι το Πλάτανο στα Χανιά. Πάρα πολύ ωραία. Και την Ιερά Πέτρα φυσικά. Έχετε επιλέξει το ανθρώπινο στοιχείο, το στοιχείο της φύσης, συνδυαστικά. Είναι κάποιες φωτογραφίες από καθημερινότητες σε μεγάλες πόλεις και έχει και κάποιες με κτίρια που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον με μια προσέγγιση άλλες φορές φωτογραφική, άλλες φορές πιο καλλιτεχνική θα έλεγα. Εσείς ταξιδέψατε αυτό το διάστημα παρά τις όποιες δυσκολίες μας έφερε η πανδημία? Δυστυχώς ταξίδεψα λίγο, για να πω την αλήθεια. Το μόνο ταξίδι που έκανα ήταν στο Βερολίνο στην εβδομάδα φωτογραφίας που συμμετείχα κι εγώ και το θεώρησα ότι έπρεπε να πάω. Μακάρι να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα να ταξιδεύαμε πολύ περισσότερο, γιατί τα ταξίδια μας κάνουν καλό σε πάρα πολλούς τομείς, και ψυχικά και νοητικά μας βελτιώνουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα. Το να ταξιδεύουμε και να βλέπουμε την κουλτούρα του κάθε λαού, να βλέπουμε τις συνήθειές του, να βλέπουμε διάφορα πράγματα από κάθε χώρα. Ανοίγουν οι ορίζοντές μας και ψυχικά και σωματικά και ανανεωνόμαστε ως άνθρωποι, αλλά όπως λέτε ερχόμαστε σε επαφή και με άλλους ανθρώπους, γνωρίζουμε τις συνήθειές τους, βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Η έκθεση τώρα, να πούμε έτσι οργανωτικά κάποια πράγματα. Ναι, θα γίνει από τις 24 θα ξεκινήσει. Ναι, μέχρι τις 30, θα δούμε τώρα αν πάρει παράταση. Προς το παρόν έχουμε πει μέχρι τις 30 του μήνα. Πιθανόν να πάρει μία-δύο μέρες παράταση, αλλά θα το δούμε αυτό. Τελεί υπό την αιγίδα της Κοινοπολιτεία και τους ευχαριστώ πραγματικά για την ευκαιρία που μου δώσανε. Θα είναι στο τζαμί κάθε απόγευμα από τις 6-6.30 περίπου μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Πιθανόν να πάει και λίγο πιο αργά για να μπορέσουν να έρθουν και άνθρωποι που δουλεύουν σε καταστήματα και κλείνουν γύρω σε 9 η ώρα και μπορεί να θέλουν να έρθουν να τη δούνε. Οπότε γύρω σε 9.30 με 10 θα τελειώνει. Αυτά έχει ενδιαφέρον. Μα και η φωτογραφία τώρα πολλοί κόσμος λέει θέλω να βγάλω μια φωτογραφία, βλέπει μια εικόνα, του αρέσει, τραβάει φωτογραφία. Εσείς το να μπείτε στη διαδικασία να εκθέσετε αυτό που εκείνη τη στιγμή σας εκφράζει, σας τραβάει την προσοχή, πώς το αποφασίζετε και πόσο εύκολο είναι? Να σας πω τώρα με την τεχνολογία και με όλα αυτά με τα κινητά είναι αρκετά εύκολο, απλά έχουμε χάσει την αίσθηση της πραγματικής φωτογραφίας, της τυπωμένης στο χαρτί. Δηλαδή όλοι μας τραβάμε είτε με το κινητό είτε με φωτογραφικές μηχανές. Το θέμα είναι ότι δεν εκτυπώνουμε πολύ πλέον. Άρα αυτό που είχαμε παλιά μια συνήθεια, έλα να δούμε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες, έχει εκλείψει πια. Ακριβώς. Και για μένα που θεωρώ τον εαυτό μου ρομαντικό και λάτρη της φωτογραφίας, το να εκτυπώσεις είναι άλλη αίσθηση, εντελώς διαφορετική από το να το δεις σε μια οθόνη υπολογιστή μια φωτογραφία. Είναι πολύ πιο ωραία αίσθηση. Να νιώσεις την υφή του χαρτιού, να νιώσεις, σου μεταδίδει πολύ περισσότερα συναισθήματα μια τυπωμένη φωτογραφία. Και αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα να κάνω την έκθεση. Τώρα αν θέλετε να ρωτήσετε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι, βεβαίως. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Η ενασχόλησή μου είναι περίπου 2,5 χρόνια, αλλά την πρωτοχρονιά του 2021 έτυχε και έβγαλα μια φωτογραφία η οποία νομίζω ότι τα άλλαξε όλα. Από εκεί και πέρα άρχισα. Ένα διαφορετικό κλικ δηλαδή στη ζωή σας. Ναι, ένα διαφορετικό κλικ. Από εκεί και πέρα την έστειλα σε κάποιους διαγωνισμούς, πήρε κάποιες καλές θέσεις, πήρε κάποια βραβεία και έτσι ξεκίνησα και το είδα πιο ζεστά. Με αποτέλεσμα να
να έχουν ταξιδέψει φωτογραφίες μου σε 6-7 χώρες του κόσμου φέτος. Νομίζω ότι καλά, αρκετά καλά πήγαμε για πρώτη χρονιά στο διαγωνιστικό κομμάτι και να ασχοληθώ πολύ περισσότερο γενικώς. Παρακολουθείτε κάποια σεμινάρια, το πώς τραβάμε ή το αφήνετε έτσι στο φυσικό και στο πώς θέλετε εσείς να παρουσιάσετε την εικόνα που βλέπετε με τη δική σας ματιά? Η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει αρκετά, πάρα πολύ, δηλαδή έχω ανασχοληθεί αρκετές ώρες διαβάζοντας βιβλία, μελετώντας διάσημους γνωστούς φωτογράφους, τεχνικές και όλα αυτά, μέχρι που κατέληξα στο δικό μου στυλ, ας πούμε, δηλαδή οι φωτογραφίες οι δικές μου πλέον νομίζω ότι... Να σας φωτογραφίζουν έτσι το χαρακτήρα σας. Αυτό ακριβώς, δείχνουν αυτό που θέλω. Και επί της ουσίας ήταν πάντα μία, ήθελα να, νομίζω ότι ήταν ο τρόπος να εκφραστώ. Μου έδωσε μία διέξοδο να εκφράσω αυτά που έχω μέσα μου, αυτά που θέλω να πω. Γι' αυτό φωτογραφίζω. Σας αρέσει και το ασπρόμαυρο ή μόνο το έγχρωμο? Κυρίως ασπρόμαυρο φωτογραφίζω, απλά τώρα ήθελα να έχει λίγο χρώμα η έκθεση, οπότε είναι περίπου μισές φωτογραφίες. Το συνδυάσαμε. Μισές ασπρόμαυρες, μισές έγχρωμες, ναι. Ωραία. Τα υπόλοιπα στο Τζαμίτσι Ράμπατρας από τις 24 του μήνα. Ελπίζουμε ο κόσμος έτσι να ανταποκριθεί σε αυτά. Δεν συνηθίζουμε να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους δράσεις και είναι ευκαιρία τώρα να δώσουμε και στους καλλιτέχνες την δυνατότητα να εκφραστούν, να παρουσιάσουν το έργο τους. Και είναι σημαντικό και οι άνθρωποι έτσι της Ράμπατρας να συμμετέχουν, είτε να έρθουν να το δουν, είτε παρουσιάζοντας τα δικά τους έργα. Και νομίζω είναι και μια καλή ευκαιρία έτσι να το αναδείξουμε αυτά και μέρες Χριστουγέννων που είναι, να κάνουμε μια διαφορετική βόλτα και να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Εγώ τελειώνοντας θέλω να πω ότι οποιοδήποτε έχει να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση με θέμα τη φωτογραφία ή να κάνουμε κάποια συζήτηση, πολύ ευχαρίστω θα τον περιμένω να έρθει να συζητήσουμε εκτενέστατα και να του δώσω και κάποιες, να το έλεγα συμβουλές, κάποιες από τις λίγες γνώσεις που έχω κι εγώ. Στο κομμάτι αυτό. Οι οποίες φαντάζομαι δεν τελειώνουν και ποτέ, έτσι. Πάντα κάτι έχουμε να μάθουμε. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πολλά βράδια που ξενυχτάω διαβάζοντας. Ξενυχτάω δηλαδή πέρα από πολλές ώρες. Μέχρι τις 3-4 το βράδυ να διαβάζω και να μελετάω. Θέλει προσπάθεια το να φτάσεις. Και να αγαπάς αυτό που κάνεις, όπως φαίνεται. Αυτό ακριβώς. Το να φτάσεις σε ένα σημείο να διαγωνίσεις επί ίσους όρους με επαγγελματίες από όλο τον κόσμο θέλει προσπάθεια. Δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Απ' την άλλη είναι μια όμορφη ενασχόληση όλο αυτό, ναι. Δημιουργεί και μπορεί να εκφραστεί μέσα από αυτό. Και πρέπει να κοιτάζουμε και λίγο και πιο βαθιά, έτσι να βρούμε λίγο τις έννοιες, αυτό το τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που ασχολήθηκε με αυτό, να μπούμε λίγο στην ψυχοσύνθεσή του και παράλληλα να το... κάνουμε και δικό μας πολλές φορές και να βρούμε τα δικά μας στοιχεία μέσα από ένα έργο, έτσι δεν είναι, όπως μια φωτογραφία. Μα θεωρείτε ότι μπει στη διαδικασία και να το κάνει δικό του αυτό το πράγμα. Να νιώσει ότι ό,τι έχει βιώσει μια κατάσταση, να νιώσει ότι να του προκαλέσει συναισθήματα. Όταν μια φωτογραφία του προκαλέσει συναισθήματα, τότε θεωρείται επιτυχημένη. Έτσι. Νομίζω είναι και η ικανοποίηση του δημιουργού, Προφανώς. Μα γι' αυτό φωτογραφίζουμε, για να δώσουμε τα μηνύματά μας και να πούμε αυτά που θέλουμε στον κόσμο. Ωραία, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε και αυτές τις γιορτινές μέρες. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε να το θυμίσουμε στον κόσμο. 24 λοιπόν με 30 αν χρειαστεί θα πάρει παράταση στο Τζαμίτσι Ράπετρας από τις 6.30 μέχρι τις 9.30 ίσως και αργότερα. Να σας ευχαριστήσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να μας μεταφέρετε κάτι άλλο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας και σας περιμένω να έρθετε μια βόλτα. Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν και από κοντά. Καλή σας μέρα, καλές γιορτές ευχόμαστε. Επίσης. Να είστε καλά, κυρία Γιάννη, καλημέρα.